Γεια σας κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε και σήμερα ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τον κόσμο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Σημαντικό μερίδιο από την ελλειμματική σε ντίζελ αγορά της Ευρώπης, της Τουρκίας και των αναπτυσσόμενων χωρών στη Βόρεια Αφρική διεκδικούν τα ΕΛΠΕ, έπειτα από το αναβαθμισμένο δηληστήριο της Ελευσίνας. Ήδη το 50% της παραγωγής των ΕΛΠΕ διοχετεύτηκε σε αγορές του εξωτερικού, κυρίως στην Τουρκία, καθώς εμφανίζει σε ετήσια βάση ένα έλλειμμα της τάξης των 10 εκατομμυρίων τόνων, αλλά και της Ευρώπης, η οποία εμφανίζεται ελλειμματική σε ντίζελ λόγω του κλεισίματος μεγάλων δηληστηριακών μονάδων. Το έλλειμμα αυτό επιδιώκουν να καλύψουν τα ελληνικά πετρέλαια, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα τουλάχιστον μέχρι το 2020. 4 πρόσωπα θα ανοίξουν το ελληνικό πόρταλ της Huffington Post, το οποίο θα είναι στον αέρα στις 20 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τη Μαριάννα Λάτσι, την Ευγενία Χανδρή, τον Πέτρο Παπά, αλλά και τον Δημήτρη Μάρη. Η Huffington Post Greece θα είναι η τρίτη διεθνής έκδοση που ανακοινώνεται τον τελευταίο μήνα, με τη Huffington Post Ινδίας να λανσάρεται τον Νοέμβριο του 2014 και τη Huffington Post Αραβίας τον Ιανουάριο του 2015, φτάνοντας έτσι συνολικά τις 14 χώρες όπου έχει παρουσία. Με μειωμένα κέρδη έκλεισε η McDonald's κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς η καταναλωτική κίνηση μειώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πωλήσεις της εταιρείας μειώθηκαν κατά 3,3% παγκοσμίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ στην Ασία η κάμψη άγγιξε το 9,9%. Τα έσοδα μειώθηκαν στα 6,99 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τα εκτιμόμενα, δηλαδή 7,23 δισεκατομμύρια, ενώ τα καθαρά εισοδήματα έπεσαν στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Νέα προϊόντα φέρνει στην καταναλωτική αγορά η εταιρεία Σεπτόνα, καθώς διευρύνει τις δραστηριότητές της και στην αγορά των τροφίμων με στόχο να προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν τις χαμηλές θερμίδες και την υψηλή διατροφική αξία με τη γεύση. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε η νέα μάρκα Welly, μέσα από την οποία προωθούνται νέες γεύσεις προϊόντων τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε και εσείς και να προμηθευτείτε από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πάμε και σε μια τεχνολογική είδηση τώρα. Όσοι από εσάς έχετε πολύ χιούμορ ή εκδικητικές τάσεις, δεν έχετε παρά να αποκτήσετε την εφαρμογή Alarm Wars της Creative Web Applications. Πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία δίνει μια άλλη διάσταση στο άχαρο πρωινό ξύπνημα. Το Alarm Wars είναι ένα παιχνίδι που διαθέτει πληθώρα ήχων και σας παρέχει τη δυνατότητα να ηχογραφήσετε τον ήχο της αρεσκίας σας και στη συνέχεια να το μετατρέψετε σε ήχο ξυπνητηρίου. Μεταξύ άλλων, μπορείτε να ηχογραφήσετε ήχους από επιθέσεις με βόμβες, αλλά και ήχους από μεγάλη γκάμα νομισμάτων που πέφτουν στο πάτωμα και στη συνέχεια να χαρίσετε την εφαρμογή αυτή στο θύμα σας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό Business News. Γεια σας!